Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Γερμανού εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Γερμανού εδώ πέρα. Εμείς θα κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν ρωτήσαμε κανέναν. Πήραμε απλά το account και λέμε θα ανεβάσουμε ό,τι θέλουμε. Θα ανεβάσουμε πάρτι. Το πήρε θα ανεβάσουμε το χαμό. Ναι, το πήρε το κωδικό. Θα τους καταστρέψουμε. Τώρα θα ανεβάσουμε ό,τι. Έλα! Ό,τι μπορείτε να. Παιδιά, πλάκα κάνω. Τίποτα, σε αυτό εντάξει, το... απλά πράγματα. Σε αυτή τη σειρά τώρα που θα κάνουμε εδώ πέρα θα βλέπετε μικρά βιντεάκια τα οποία θα βοηθήσουν τη ζωή σας με την τεχνολογία λίγο παραπάνω. Και τι εννοώ, έχω φέρει μαζί μου το Sifu Master της φωτογραφίας. Καλησπέρα σας κύριε Αλέξανδρα Καρπά, τι κάνετε? Ασχοράριστα. Ασχοράριστα, Άννα, μπράβο. Καλησπέρα. Καλά είστε? Εγώ είμαι αυτός. Θα μας δώσετε τα φώτα σας? Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας. Πέρα από την πλάκα, σήμερα το concept έχει ως εξής. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Εγώ τώρα έχω ένα καλό τηλέφωνο, το κρατάω έτσι παιδιά, γιατί αν το γυρίσω έτσι, αυτά που σου δείχνω τώρα. Τι έκανες, ρε φίλε? Αυτό το έκανα το 2009 στο Apple TV. Το βλέπετε? Μην αρχίσουμε και εδώ πέρα. Μην πλακωθούμε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, όχι, απλά πριν πάω φαντάζομαι. Έχω ένα καλό τηλέφωνο. Αυτό συγκεκριμένα είναι το P30 της Huawei Pro. Βγάζω απλές φωτογραφίες. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι φωτογράφος. Ούτε παίζω με manual και promote. Βγάζω auto. Ό,τι δείχνει. Όπως το 99% των χρηστών. Όπως το 99,9% των ανθρώπων που βγάζουν φωτογραφίες. Έχει αυτόματο ωραίο portrait, έχει κανονικές φωτογραφίες, έχει πανόραμα όπως βλέπετε αυτή που είναι ένα μικρό πανόραμα. Αλλά το πρόβλημα που έχω ποιο είναι? Οκ, βγαίνουν ωραίες οι φωτογραφίες. Όταν θες να κάνεις το κάτι παραπάνω για να ανέβεις στο Instagram, χρειάζεσαι ρε παιδί μου να την κάνεις λίγο πιο καλλιτεχνική, να κάνεις κάποια touches για να μιλάμε και τα ελληνικά. Τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Οπότε κάθε φορά που θέλω να βάσω μια λίγο πιο όμορφη φωτογραφία με εμένα, όλες είναι όμορφες εφόσον είμαι εγώ, τη στέλνω στον Αλέκο. Πάει ο τύπος, χωρίς να μπαίνει σε Photoshop, υπολογιστές κτλ., κάνει 5 πραγματάκια στο κινητό και η φωτογραφία αυτομάτως από τουσάκι έγινε φωτογραφία του Αλέκου. Ενώ την τράβηξα εγώ, ήταν δικιά μου, το δικό μου το κινητό κτλ. Και λέω ρε φίλε, έλα εδώ. Θέλουμε τα φώτα σου, αλλά πρόσεξε. Θέλουμε να μας δείξεις. Τι θέλεις? Ναι, εγώ έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα. Τι θέλεις, λοιπόν? Ναι, πάμε. Έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες, ναι. Και μου έχει στείλει και εσύ μία. Με... αυτήν. Αυτήν εδώ πέρα. Αυτή, ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα, είναι από iPhone. Έλα ρε, άσε τώρα τις χαζομάρες σου τώρα, ξεκίνησες να πούμε. Γελάσατε όμως, γελάσατε κι εσύ. Έλα τώρα. Λοιπόν, αυτή έχω... την έστειλα για να δούμε πόσο γίνεται μετά. Κάποιες φωτογραφίες μέτρια τραβηγμένες. Έτσι δηλαδή με στραβό ορίζοντα, με. Κακό exposure μπροστά, exposure εννοώ δηλαδή μαύρα μπροστά, πολύ φωτεινά πίσω κτλ. Και θέλουμε με πολύ απλά λόγια, αλλά πρόσεξε, όχι αυτά που κάνουμε στο κανάλι. Όχι, 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 θα προσπαθήσω να είναι πάρα πολύ απλά. 53 αυτά. Λεπτά με τεχνικούς λοιπόν, όρους, ναι. Πες ότι σε ακούει άνθρωπος που δεν ξέρει τι κάνει ρε παιδί. Ωραία, αυτό, ωραία. Λοιπόν, δικό σου είναι αυτό, θέλω να μου φτιάξεις αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας. Ένα πολύ καλό, free πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας κινητά είναι το Lightroom της Adobe. Adobe Lightroom, Adobe το βρίσκεις δωρεάν και στο App Store και ναι, στο Google έχει Play. Έχει βέβαια και την έκδοση που μπορείς να πληρώσεις για κάτι, το κάτι της όχι, παραπάνω. Όχι, μην με βάλεις σε τέτοια. Δεν θα βάλουμε, θα πούμε το free, το σκέτο το... Η free έκδοση. Ωραία. Αυτά που θα κάνω όμως στο Lightroom δεν τα έχει μόνο το Lightroom, τα έχουν πάρα πολλά προγράμματα ακόμα. Okay, το Snapseed της Google. Snapseed, ναι, ναι. PS Express, το Photoshop Express, μέχρι και τα είναι, πώς λέγονται, τα μέσα in-house application που πειράζει στη φωτογραφία στο ίδιο το κινητό, στις ίδιες ρυθμίσεις της κάμερας. Ωραία. Brightness, contrast, highlight, shadows, saturation, vibrance, ωραία. Clarity, Αλέκο, αυτά. Μην αρχίσεις τα ανέκδοτα. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. Δηλαδή, τι θέλεις να πω, κουνάμε αυτή την μπάρα. Ωραία. Φτιάξε μου αυτή τη φωτογραφία. Ωραία. Αυτή η φωτογραφία για αρχή, αφού κατεβάσουμε το Lightroom, πρώτον να βγάλουμε το histogram, γιατί δεν θέλω να σας μπερδέψω με histogram. Βλέπουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει... Αυτή η φωτογραφία είναι στραβιά, είναι ορίζοντας στραβιά και πρέπει και να. Πολλά σκοτεινά. Εδώ. Λοιπόν, ένα σοβαρό πρόβλημα που βλέπω, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, είναι οι στραβοί ορίζοντες. Στραβός ορίζοντας τον βάζεις μόνο όταν θες να δώσεις καλλιτεχνική υπόσταση στη φωτογραφία. Φάση oh. Ή κάτι θέλεις να το ισιώσεις, το κάτι, και να στραβώσει ο ορίζοντας. Γενικότερα όμως, π.χ. σε αυτή τη φωτογραφία που δεν υπάρχει λόγος το κάγκελο εδώ να είναι στραβό και ορίζοντας, μπορούμε να ισιώσουμε, να το θα χάσουμε λίγο frame από τη φωτογραφία, αλλά θα γίνει κάπως, δες τώρα οι οσιντάδες πώς θα στρώσουν. Παρατήρηση. Παρατήρηση. Εδώ. Λοιπόν, καρατζάκι όσο καλύτερα.
Νιώθεις λίγο καλύτερα γιατί σου χάλια. Νιώθεις μια ασφάλεια. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο ορίζοντα. Αλλά παρά ήταν στραβό το ναι, κάδρο, έτσι. Εντάξει. Γενικά όμως, βοηθάει πάρα πολύ αυτό το εργαλείο όταν βλέπεις ότι βγάζει αυτό το grid. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις αυτό το grid που πάσχει με τον ορίζοντα, με τη θάλασσα. Με τη θάλασσα, με τα βουνά, τη γραμμή. Όλα αυτά τα βλέπεις και τον ισιώνεις. Ένα είναι αυτό. Ισιώνει με τον ορίζοντα, καδράρουμε σωστά τη φωτογραφία. Μπορεί να θέλεις να καδράρεις μόνο εσένα, έτσι. Να θέλεις να κάνεις, ξέρω εγώ, μόνο τον εαυτό σου. Οπότε πρέπει να σε καδράρεις και σένα σωστά. Να μην βάλεις τον καρατζά. Είναι μια πρώην σου, ρε παιδί μου, και θες να τη σπάσεις να μην την ανεβάσεις. Έτσι. Τέλος πάντων, τον καρατζά. Το γυρίζω τάχουμε, πίσω. Τώρα, είμαστε ναι, κομπλέ. Άλλο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ναι, ο καρατζάς. Το πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι το δάχτυλο του καρατζά. Είναι πολύ χοντρό. Σώσα τους fingers. Λοιπόν. Βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει το HDR το κινητό αυτή τη στιγμή γιατί είναι auto και έχει σαν... Έχω auto και έχω απενεργοποιήσει τα πάντα. Το HDR και λοιπά. Φαίνεται ότι τα μπροστά, οι μπροστά οι σιλουέτες μας είναι πολύ σκοτεινές σε σχέση με το πίσω. Okay. Εσύ έκανες, πάτησες κλικ στη φωτογραφία και έκανε exposure η κάμερα, το έχετε δει αυτό. Όπου πατήσεις κάνει εκεί το exposure σωστό φωτίζουμε, για να μην το καίει, για να μην το... Εσύ πας να κάνεις το... έκανες τον ουρανό και... Επειδή οι κάμερες έχουν χαμηλό dynamic range, μπορώ να το πω, των κινητών. Ας το πούμε. Dynamic range. Ναι, ναι. Ναι, δεν μπορεί η κάμερα να μυρίσει τα δάχτυλά της και να πει και εδώ μπροστά θα φωτίσω σωστά και πίσω τα φωτεινά θα τα φωτίσω σωστά. Okay. Οπότε, ή κάνω επεξεργασία HDR μόνη μου, σαν κάμερα, ή πειράζω εγώ τώρα. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που κάνεις τυφλά σε όλες τις φωτογραφίες, στο 99% των φωτογραφιών, ναι, είναι highlights, κατεβάζουμε highlights. Θα κατεβάζουμε, ναι, κοίτα πώς είναι το πίσω. Δες λίγο πώς φαίνεται, αρχίζει και φαίνεται λίγο ο ουρανός. Βέβαια, όσο μπορούμε φαίνεται, εδώ είναι καμένος. Εδώ δεν μπορείς να σώσεις κάτι. Δεν σώζεις, είναι καμένη τέλος, η φωτογραφία. Ναι. Τέλος. Μέχρι εκεί έφτασε, μέχρι εκεί μπορεί η κάμερα, μέχρι εκεί μπορεί το JPEG που τράβηξε okay, η φωτογραφία. Και κατεβάζουμε τα highlights όσο θέλουμε εμείς και ανεβάζουμε τα shadows. Κοίτα αμέσως. Έλα ρε. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Τι ωραία. Αυτό εδώ. Εγώ αυτήν θα πήγαινα απλά να την ανεβάσω ένα brightness. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα. Θα τα κάνω όλα άσπρα, λευκά. Αυτό εδώ τώρα ήδη η φωτογραφία μας. Δες είναι... το πριν και το μετά. Έλα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, Alex. Έτσι, το πριν και το μετά αμέσως πήρε μια HDR μορφή. Να πειράξω λίγο το saturation και θα σου πω τώρα. Κοίταξε τώρα τι κάνεις. Όταν ανεβάζεις saturation και vibrance στη φωτογραφία μας, μπορεί να ανεβάζει ωραία τα πράσινα και τα μπλε του ουρανού και της θάλασσας κλπ. Αλλά πολλές φορές αν έχουμε... το χρώμα του δέρματος, του δέρματος. Κάνει μπράβο, πιο κόκκινο. Βλέπεις ότι αρχίζει και κοκκινίζει και γίνεται αυτό που λέμε το carrot skin tones. Τα καρότα, καροτάνθρωποι. Okay, ναι. Αυτό εδώ θα το πειράξουμε μετά. Εγώ θέλω το πρώτο που κοιτάω τώρα είναι να πειράξω πρώτα τα πράσινα και τα μπλε, να δώσω πόσο ένα... πιο όμορφο έγινε. Ναι, δηλαδή έχεις, ήτανε, ήτανε πριν, μετά. Έλα ρε φίλε. Πριν, μετά. Οκ. Okay. Έδωσα λίγο saturation και vibrance, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Η διαφορά φαίνεται. Ένα που θα άλλαζα τώρα στη φωτογραφία είναι τα skin tones. Τα skin tones, πώς τα αλλάζεις, παιδιά. Εδώ στο mix, στο tab της θερμοκρασίας, okay, έχει ένα mix. Αυτό το mix σου λέει... Επέλεξε μου ποια χρώματα, ποια από αυτά τα χρώματα, φάσμα χρωμάτων, θες να επιλέξω και να αλλάξω αυτές τις τρεις. Οπότε εγώ τι λέω, κόκκινα και πορτοκαλί, δηλαδή πορτοκαλί και κόκκινα και θέλω να πειράξεις το saturation του πορτοκαλί. Κοίτα, πειράζει μόνο τα κόκκινα της, το πορτοκαλί της εικόνα. Πορτοκαλί βλέπει. Και έφυγε το carrot δέρμα. Έφυγε θα με τρελάνει, θα σηκωθώ να φύγω από αυτό το κοίταξε, κανάλι. Και πειράζω και το, τώρα το πορτοκαλί. Οπότε λίγο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ένα βίντεο πώς θα το έκανα εγώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν, κοίταξε όμως. Πειράχτηκαν, αλλά βλέπεις ότι τα skin tones μας μείνανε ωραία. Ναι. Έτσι, λίγο με το μάτι. Δεν θα πάμε τώρα vector scope και αυτά που ξέρουν κάποιοι okay, να χρησιμοποιούν για να μετρήσουν αυτό. Οπότε αυτό εγώ εδώ θα σταματούσα. Ναι. Ένας απλός που λέει: OK, την ανεβάζω απλά αυτή. Θα την πειράξεις, ναι. Απλά θα την πειράξω. Ναι. Δεν θες να πειράξουμε και λίγο τα πράσινα. Τι θες να τα κάνεις, μπλε. Κάτα μου μπλε. Κοίτα, εδώ πέρα. Κοίτα, το βλέπεις αυτό το πράσινο. Ναι, ναι, πατάς. Λες, θέλω στη φωτογραφία αυτήν, ό,τι δεις πράσινο. Να μου τα δώσεις. Όχι να τα δώσεις, μπορείς τι? Να αλλάξεις και το hue. Να το κάνεις κίτρινο πράσινο, να είναι φθινοπορεινό ναι, πράσινο. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε και κάτι το οποίο δεν έχει πρόσωπα, skin tones κλπ. Και είναι ένα landscape που το τραβάμε όλοι μας
όπου πάμε κάπου θα τραβήξουμε και εμάς, ξέρω εγώ, θα τραβήξουμε και landscape, το ωραίο έτσι, τοπίο. Ένα τοπίο. Έτσι, ένα βουνό, λιβάδι, πόλη, ένα λιμάνι. Παράδειγμα, εδώ, εγώ έχω τραβήξει το λιμάνι της Καβάλας με το iPhone, έτσι. Τι όμορφη είναι η Καβάλα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Άστο, έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ με την Καβάλα. Άκυρο, αυτό απλά είναι. Λοιπόν, και άκου τώρα. Αυτή η φωτογραφία, εγώ τι έκανα αυτή τη στιγμή. Εγώ καλύτερα να χάσω, να τα βγάλω λίγο σκοτεινά, παρά να χάσω ουρανό. Οπότε πάτησα να κάνει exposure σωστό τον ουρανό. Και φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες μέχρι και το αυτό που μας ψεκάζουν. Ναι, συχαίνομαι να καίω ουρανό. Αν δεν καίω ουρανό, θα προσπαθήσω να σώσω τα υπόλοιπα, να τα ανεβάσω φωτεινότητα. Οπότε για αρχή βλέπεις όμως ότι η ώρα που το τράβηξα είναι λίγο βασίλεμα, είναι λίγο μπλε η φωτογραφία μας. Okay. Οπότε κοίταξε τι κάνουμε για αρχή πάλι. Πάμε στις φωτεινότητες και τι κάνουμε. Shadows, highlights. Δεν αυτό τα πήρες τα highlights. Τώρα το έριξες. Α, ναι. Κοίταξε. Αυτόματα γρήγορα το πήρες, ε. Μπαπ. Το βλέπεις. Ναι. Αμέσως shadows, highlights. Το σκοτεινό το shadows, highlights για μένα είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Σε μια φωτογραφία η οποία δεν έχει υποστεί HDR επεξεργασία από το κινητό. Ωραία. Τα shadows και highlights ουσιαστικά είναι αυτό το HDR. Ανεβάζεις shadows και ανεβάζεις highlights και κάνει αυτό το pop. Okay. Okay. Τέλος. Saturation, vibrance. Τσικ. Τσικ. Το έδωσα. Okay. Εντάξει. Ναι. Και αλλάζω. Έγινε κούκλα. Αλλάζω τη θερμοκρασία. Αλλάζω τη θερμοκρασία. Είναι γαλάζια η θερμοκρασία. Είναι μπλε. Ναι. Πού θέλω να το πάω για να το αλλάξω. Στο μπλε. Όχι, μπλε. Το αντίστοιχο. Άρα θα το πάω στο λίγο κίτρινο. Πιο εκεί, ναι. Κοίταξε λίγο. Αμέσως. Ρε τεχνολογία. Κοίτα. Τι έκανε τώρα το παιδί εδώ πέρα, ρε. Επειδή καθυστερεί κιόλας, επειδή είναι λίγο Android, δώστε του λίγο χρόνο. Παρατήρησε. Λίγα για το τηλέφωνο μου, πρόσεξε, θα φύγει η γωνιά και θα είμαστε και σε ξένο κανάλι. Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Έλα, ναι. Το στρώσαμε λίγο. Πάλι. Παρένθεση, θα μας πάρουν από το γερμανό τηλέφωνο. Παιδιά, ωραίο το βίντεο, απλά μπορεί να μη σκοτώνεις. Θα έδινα το κάτι τις, ρε αδερφέ. Για δώστο μου. Λοιπόν, πάμε ξανά. Mix. Εδώ πέρα. Εδώ μπορείτε να το πείτε ένα color grading. Έτσι. Okay. Ουσιαστικά έκανα το correction, έκανα τη διόρθωση και τώρα πάω να δώσω. Αυτό. Το καλλιτεχνικό το. Οπότε, τι βλέπω εδώ πέρα. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ένα κίτρινο. Είναι έντονο το κίτρινο. Θέλω να το κάνω λίγο πιο βαθύ ηλιοβασιλέματε. Ναι, κατάλαβα. Το ναι, πορτοκαλί, το ηλιοβασιλέματε. Πολύ γνωστό χρώμα εντάξει, αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ γνωστό. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Όταν εμείς λοιπόν, βάφαμε σε βασιλέματε. Παρατήρησε λίγο τώρα. Ο Bob Ross πήγαινε στο νηπιαγωγείο. Παρατήρησε τώρα. Αυτό ανήκει ή στα πορτοκαλί ή στα κίτρινα. Mm-hmm. Οπότε, διαλέγω πρώτα τα κίτρινα και βλέπω το χιού μου τι είναι. Κοίταξε, ναι, το πείραξε. Ναι. Κοίτα, εγώ θα το πάω λίγο πιο ηλιοβοσιλιματέ. Το έκανα λίγο ακόμα έτσι για να τη σπάσω. Ωραίο. Έτσι, ωραίο. Εδώ, το πριν και το μετά. Εντάξει, έδωσε ένα τσικ. Okay, θα δώσω και ένα saturation, δες εδώ. Αυτή η φωτογραφία θα δώσω εγώ και την λίγο φωτεινότητα. Θα δώσω και λίγο φωτεινότητα και το luminance. Κοίταξε αυτό, το βλέπεις. Δεν θα το πειράξω πολύ. Ο Γαρετζός τρόμαξε. Έφαγε jumpscare τέχνης. Ναι, τσέκαρε τώρα. Εγώ άλλο ένα touch που δεν το ξέρουν όλοι, να δείξω και ένα S-curve. Να γουστάρετε όλοι ένα S-curve να σας κάνω. Θέλετε, πάμε ένα S-curve να γουστάρετε. Άμα δεν δούμε το S-curve, ποιος θα το δείξει. Πας πάλι πίσω εδώ και βλέπεις αυτό εδώ που λέει curve. Ναι. Πατάς curves και φαίνεται αυτό εδώ. Θα σχηματίσουμε σχήμα S σε αυτό και να δεις πως θα αλλάξει όλη η φωτογραφία. Ναι, δηλαδή. Δες. Ανεβάζω τα shadows. Ναι. Να στρώσει λίγο γιατί είναι Android. Ανεβάζω τα shadows, βλέπεις. Ναι. Ανεβάζω τα shadows. Ναι. Κάνω την καμπύλη κάτω από τα shadows λίγο. Ναι. Και ανεβάζω μετά τα τέτοια και δημιουργώ ένα S. Ένα έτσι S. Κοίταξε λίγο τι έκανα τώρα. Κοίταξε. Να δεις τη διαφορά. Τι έκανα. Αυτό εδώ, ναι. Το S curve. Περίμενε λίγο γιατί είναι Android και κολλάει λίγο. Δες όμως λίγο αμέσως πως έδειξε όλη μας η φωτογραφία. Ναι, έδειξε, δεν το συζητάμε. Το βλέπεις. Σοβαρά τώρα, δεν σε τρολάρω. Λοιπόν, ναι. Τι έμαθες σήμερα? Τίποτα. Αποκλείεται. Όχι πέρα από την πλάκα τώρα. Αποκλείεται. Μπορώ να κάνω φωτογραφία τέλεια εγώ τώρα. Ωραία. Θέλω να μου κάνεις μία φωτογραφία, αυτά που σου έδειξα, ναι. Να τα κάνεις πράξη. Να πειράξω τη δικιά μου. Τι θα πείραζες, βρενάρκησε. Παιδιά, εντάξει, δεν έχω να πειράξω τίποτα, είμαι κούκλος. Αυτό ναι, ήταν. Ναι, έχεις να πειράξεις το μουσί σου με την μπλούζα σου είναι ένα. Ναι, αυτό θα το κάνω. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Οπότε λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία, ακούω. Πάμε λίγο. Πηγαίνω. Έλα, αδερφούλη μου. Ορίζοντας είναι ίσιος, Αλέκο, Ορίζοντας, ναι, εντάξει, λίγο μπορεί, αλλά εντάξει, οκ. Ένα τσικ.
πόσο το πήραζες. Είναι Android και ολάει λίγο, αλλά. Όπα, όπα, λάθος. Εδώ. Εκεί καλά είσαι. Εδώ. Σε καδράρω καλύτερα. Γιατί? Εμένα δεν μ' αρέσει το καδράρισμα εδώ. Τι εννοείς? Έχεις πάρα πολύ ουρανό. Κατέβασε λίγο αυτή τη γωνία κάτω. Μπορείς? Ποια? Κατέβασε τη λίγο. Να καδράρουμε λίγο πιο ωραία. Κι άλλο. Όπα. Ανέβασε λίγο ουρανό. Ανέβασε λίγο ακόμα. Εδώ. Εκεί. Θα κάδραρα καλύτερα εγώ έτσι. Αυτό? Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Highlights, shadows. Το αντίθετο. Πού είσαι βλάχας. Ωραία. Δες αμέσως. Ναι. Υπερβολικά θα πεις. Ναι. Ωραία. Δεν σου είπα όλα. Δώσε λίγο. Λίγο θα δώσω. Εντάξει. Ωραία. Αυτό. Δες το before και after. Μετά τσε πατημένο. Βλέπεις. Μπαπ. Ναι, ξεκάθαρα. Έσκασε. Ξεκάθαρα. Έσκασε λίγο. Έσκασε. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Έκανε αυτό το. Ωραία. Ακού. Η φωτογραφία αμέσως έκανε. Για κάτω. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Το είδες. Αυτό έκανε pop με τη μία. Shadows, highlights. Ωραία, τελειώσαμε από εδώ. Πάω τώρα στο χρώμα. Ωραία. Μου έχεις πει να πειράζω λίγο. Θα ανεβάζεις λίγο Instagram. Κάτι για την Android και κουλά. Instagram είναι αυτό. Ναι. Θέλουμε λίγα χρώματα. Θέλουμε έτσι. Σε βλέπω λίγο καροτέ. Θες να τα αλλάξεις και αυτό. Παίρνω στα πορτοκαλί. Μπορεί να είναι και κόκκινα, έτσι. Ή πορτοκαλί ή κόκκινο, ανάλογα. Από το saturation ήταν, κύριε δάσκαλε. Ναι, το saturation αλλάζει το χρωματισμό. Εδώ, ναι, το ναι. Πόσο έντονο χρώμα. Αυτό okay. Κατέβασε λίγο. Ένα κλικ. Εκεί, κομπλέ. Άνοιξε μου ένα vector scope και θέλω να δεις τη skin tones line, σωστή. Θες να κάνουμε ένα πράσινο του Πασόκ πίσω, για να αλλάξει λίγο. Όχι. Οκ, okay, δεκτό. Εγώ θέλω να το κάνω έτσι μπλε. Τέλειο. I'm blue, da ba di da ba da. Είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δώσ' του ένα touch φθινοπόρου. Φθινοπόρου. Περίμενε. Το πράσινο, σωστά το πας, καλά το πήγες. Ναι. Ανέβασε το hue, άλλαξε το απ' την άλλη. Να πάει πριν να γίνει προς ναι, το έχεις κίτρινο. Δίκιο, ρε, έχεις δίκιο. Πάμε λίγο, πάμε. Καλό. Έλα. Έλα. Αλέκο, όπα. Δεκέμβριο φτάσαμε. Αυτό θέλουμε. Μπορείς να μου δώσεις λίγο να μου βγάλεις και το μπλε από τα βουνά. Πώς το βγάζεις το μπλε από τα βουνά αυτό εδώ? Φίλε, πάω στα μπλε. Ναι, μπορεί να είναι και μοβ όμως, Μπορεί να ανήκει και στα μοβ. Μπορεί εδώ. Να είναι και εδώ δηλαδή. Μπορεί να ανήκει και στα μοβ. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι. Κατέβασε το όμως, όχι το hue. Όχι το hue, το saturation. Βγάλε το χρωματισμό από πίσω. Α, τι βγάλε, είναι. Βγάλε. Μα θα πειράζει μόνο τα μπλε παιδιά. Περίμενε, stop. Και βλέπεις μια πράσινη γραμμή που έχει εδώ. Μια δύναμη κινεί το κινητό μου, δεν ξέρω τι θα κάνει μόνο. Βλέπεις την πράσινη τη γραμμή. Ναι, είναι απίστευτο. Θέλω να την εξαφανίσεις. Α, κατάβασε αυτά. Τι, αυτό. Άκουα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έφυγε. Αυτός. Έφυγε. Αυτός είσαι. Ωραία. Μάγος Αλέκος. Και τώρα, πάνε εδώ. Παιδιά, το ξέρετε ότι μπορώ να βγάλω όμως τώρα να φτιάξω τη φωτογραφία χωρίς να τον παρακαλάω και να με απειλεί και μου λέει εντάξει. Είναι τώρα, τόσο εύκολο δηλαδή. Τώρα εντάξει, μην φανταστείτε να κάνουμε παπάδες, αλλά λίγο ένα τσίκ, ένα. Στις φωτογραφίες το έχουμε. Το έχουμε. Τώρα, τελευταία κίνηση για αυτή τη φωτογραφία. Πίσω, βελάκι. Βελάκι. Ναι. Πίσω. Πάτα τσεκ. Εδώ. Ναι. Εδώ, πάτα το κάδο. Τώρα είναι πάρα πολύ καλή φωτογραφία μας. Είσαι χαζός. Έλα, τώρα. Για. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, εγώ σήμερα κατάλαβα. 5 πράγματα πώς να κάνω λίγο πιο καλλιτεχνικά τη φωτογραφία μου, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να την κάνεις στο επίπεδο που αν κάτσεις εσύ σωστά μία δικιά σου που τη φτιάχνεις. Σίγουρα όμως μπορείς να την κάνεις καλύτερη. Εμείς αυτό θέλουμε όμως εδώ, αδερφέ. Να θέλουμε... το κάνετε λίγο καλύτερη τη φωτογραφία. Θέλουμε αυτό να κάνουμε θέλουμε. Τη φωτογραφία λίγο πιο καλλιτεχνική. Μην είναι πολύ σκοτεινή, μην είναι πάρα πολύ φωτεινή. Ναι. Ακούστε τι θέλουμε τώρα από εσάς, τι θα κάνετε. Θέλω να πάτε να ανεβάσετε όλοι σας μία φωτογραφία στο Instagram, post όμως, όχι story για να χαθεί. Ένα post με μια φωτογραφία δικιά σας. Βάλτε hashtag AlexFixMe και θα πάμε να διαλέξουμε 5 φωτογραφίες. Θα τις πάρεις, θα τις φτιάξεις και θα τους τις δώσεις να τις κάνουν προφίλ ή γενικά να τις έχουν φτιαγμένες τις φωτογραφίες τους. Καλό. Αλλά θα κάνεις όμως τη special δουλειά σου. Ωραία. Δουλειά που θα την επεξεργαστώ στο κινητό ή στο Photoshop, στον υπολογιστή. Ό,τι θες εσύ, ρε φίλε. Ότι οι άνθρωποι θέλουν να τους κάνεις fix να δουν πώς είναι μια φωτογραφία, τι θέλουν να δουν. Θέλουν να δούνε πως μία φωτογραφία δικιά τους μπορεί να γίνει από τα ίδια τους τα χέρια με την ίδια τους τη μηχανή, το ίδιο το κινητό μπορεί να γίνει από απλή σε σούπερ καλή τεχνική. Σε σούπερ καλή. Κάμερα κινητού 600 ευρώ με κάμερα κινητού 1000 ή 300 ευρώ, εάν λίγο μπορείς να επεξεργαστείς, είσαι δεν κύριος. Έχει τρελές διαφορές. Έτσι. Ειδικότερα μέρα.
Συμφωνώ. Μέρα ένα λιβάδι, εάν ξέρεις λίγο να την επεξεργάσει, δεν έχει καμία σχέση αν είναι από 500 ευρώ κινητό ή αν είναι από 1500 ευρώ. Στο Instagram θα φαίνεται κουκλή. Θα φαίνεται κουκλή. Άμα ξέρεις λίγο αυτό, να πειράξεις. Αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει, άμα ο άνθρωπος είναι φωτογράφος, εκμεταλλευτείτε τον. Βγάλτε καμία καλή φωτογραφία με εσάς. Κάνε ένα portrait κτλ. Να τις κάνει πένα. Και αν δεν είναι 5, μπορεί να τις κάνουμε και 10. Ε, αδερφούλη. Όλη μέρα κάνω. Ε, αυτό θα κάνει, αδερφούλη. Εντάξει. Τα παιδιά είναι δικά μας. Λοιπόν. Και μην ξεχνάτε να αφήνετε κάτω σχόλια με τι θέλετε να βλέπετε έτσι σε αυτές τις mini εκπομπούλες εδώ στο κανάλι του Γερμανού. Τι tutorials, τι οδηγούς αγορών. Οτιδήποτε έχετε ιδέα και από θα θέλατε και από, ναι, από τεχνολογία, games κτλ. Ρίξτε την ιδέα σας από κάτω στα σχόλια και φυσικά στο κανάλι των Unboxolics βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα τα όμορφα. Αυτά, να είστε καλά, γεια σας. Φιλάκια πολλά.